Καλημέρα. Είναι η εκπομπή «Ταξιδεύοντας στον κόσμο» που εκτάκτως μεταδίδεται Σάββατο. Μια καλοκαιρινή για εσάς τους φίλους που έχετε μείνει ακόμη εδώ στην Αθήνα, αλλά και όσους φίλους μας ακούτε από μακριά. Και λίγο έτσι επειδή είναι και η εποχή, είπαμε να είναι πιο ουσιαστική, κοντά στην εποχή, και το θέμα της εκπομπής είναι το ελληνικό κρασί και ο τουρισμός. Ξέρετε πάντα ότι πάντα σε κάθε θέμα καλούμε τους ειδικούς για να μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε το θέμα. Κοντά μας είναι ο κύριος Δημήτρης Σπυρόπουλος, wine expert και ιδιοκτήτης του Wine Bar 33 στο Παγκράτη. Θα μας πει σχετικά. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Θα μιλήσουμε λίγο στον ελληνικό. Καλό καλοκαίρι σε όλους, θα τα πούμε στο τέλος. Έχουμε πολλά να πούμε έτσι και να ευθυμίσουμε και λίγο. Γιατί το κρασί, θα μου επιτρέψει να μιλήσω στον ελληνικό Δημήτρη, γιατί γνωριζόμαστε και πολλά χρόνια. Το κρασί, φίλοι, και καλή παρέα, πάνω απ' όλα νομίζω. Όμως, θα είσαι λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, διότι μετά συγγενείς και φίλοι, καθώς και η σύζυγος, θα με κυνηγάει ότι δεν ακουγόσουν. Καλημέρα. Νομίζω ότι είμαστε καλά. Να σε ακούσω λίγο πιο δυνατά, πιο ζωηρά. Ναι, καλημέρα σας. Εύχομαι να είστε όλοι με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι. Ελληνικό κρασί, για να μιλήσουμε λίγο και για τον ελληνικό αμπελώνα, για τον ελληνοτουρισμό, για τις επισκέψεις που μπορείτε να κάνετε μέσα στις διακοπές σας. Εμείς σήμερα θα χωρίσουμε το εκπομπή σε δύο στάδια. Στο κομμάτι της ανάπτυξης του ελληνικού κρασιού τα τελευταία χρόνια και σε σχέση με τον τουρισμό, και μετά θα αναφερθούμε στο πόσο έχει γίνει προσιτό το ελληνικό κρασί και ιδιαίτερα για τις μικρότερες ηλικίες, αλλά και την ανάπτυξη των wine bars τα τελευταία χρόνια. Πρώτα όμως θα ήθελα να αναφέρω ένα μικρό βιογραφικό του καλεσμένου μου. Ο κ. Δημήτρης Σπυρόπουλος εργάστηκε στη Γαλλία, το σημείο αναφοράς για το διεθνές εινικό γίγνεσθε σε μικρά και μεγάλα εστιατόρια, και συνεργάστηκε με μεγάλους σεφ. Κατάγεται από το Αίγιο, μια περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη αμπελοπαραγωγική ζώνη της Ελλάδας. Ο ίδιος αγάπησε το αμπέλ και τα προϊόντα του και αποφάσισε μεγαλώνοντας να ασχοληθεί επαγγελματικά με το χώρο του κρασιού. Έμεινε στη Γαλλία, χώρα καταγωγής της συζύγου, πολλούς χαιρετισμούς, ελπίζω να μας ακούει, όπου ξεκίνησε την εκπαίδευσή του στο κρασί. Επιστρέφοντας, εργάστηκε ως συνοχός σε πολύ μεγάλα εστιατόρια, στο Βαρόκο στην Δυσπονδή, είχε τη θέση του μέτρ, αλλά πάντα τα μάτια του ήταν στραμμένα στο κρασί. Σήμερα κάνει την επόμενη του επαγγελματική επιχειρηματική προσπάθεια, δημιουργώντας έναν πολύ ωραίο χώρο στο Παγκράτη, το One Bar 33, όπου θα μας πει στη συνέχεια. Δημήτρη, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια μεγάλη ανάπτυξη και ιδιαίτερα σε σχέση με το κρασί, παρόλο την δυσκολία της πανδημίας. Είδαμε ότι ο κόσμος μένοντας στο σπίτι, θέλοντας σαν συντροφιά, γνώρισε λίγο περισσότερο το κρασί. Είδαμε αύξηση στις πωλήσεις, είδαμε μια αύξηση γύρω στο 50%, αναφέρουν τα στοιχεία, στο κομμάτι του εινοτουρισμού. Και εδώ θα ήθελα να σε ρωτήσω να μας δώσεις περίπου έναν ορισμό, τι λέμε εινοτουρισμό τελικά, γιατί πολλές φορές ακούμε διάφορους ορισμούς, αλλά δεν έχουμε ξεκαθαρίσει στο μυαλό μας ακριβώς τι είναι η έννοια του εινοτουρισμού. Ωραία. Εινοτουρισμός είναι ένας τουρισμός, είναι μια επίσκεψη που δημιουργείται σε κάποιες περιοχές, σε κάποιους χώρους, για να γνωρίσουμε το κομμάτι του κρασιού, το κομμάτι της παραγωγής και των παραγωγών, σε συνδυασμό με τον πολιτισμό και την γαστρονομία της περιοχής. Είναι ένα σύνθετο κομμάτι. Αναφέρεται κυρίως σε περιοχές ολόκληρες και σε πολιτισμό. Οπότε δεν μπορεί ένας παραγωγός μόνο του να δημιουργήσει μια κίνηση εινοτουριστική. Θα πρέπει να τον βοηθήσει ένα σύμπλεγμα παραγωγών και
προϊόντων και είναι ένα ζωντανό κομμάτι με μια πολύ μεγάλη αναφορά όλο το χρόνο, κυρίως στον πολιτισμό και στην αστρονομία, στα έθιμα της κάθε περιοχής. Είναι κάτι σχετικά σύγχρονο για εμάς, κάτι καινούριο για την Ελλάδα, γιατί δεν είχαμε καταφέρει να αναδείξουμε το κρασί ως πόλο που θα μπορούσε για αυτόν να επισκεφτεί τους χώρους μας κάποιος άνθρωπος, είτε τουρίστας, είτε εμείς οι ίδιοι όταν επισκεφτόμασταν για τουριστικούς λόγους διάφορες περιοχές. Τα τελευταία χρόνια, ξεκινώντας περίπου 20-25 χρόνια πριν, αναπτύσσοντας και δημιουργώντας ένα πολύ δυνατό προϊόν, με πολύ μεγάλη δυναμική στην εξαγωγή αλλά και στην καθημερινότητα του ανθρώπου, αρχίζουμε και μπαίνουμε και σε αυτό το κομμάτι. Θα μπορεί ο επισκέπτης μας στην οποιαδήποτε περιοχή να επισκεφτεί κάποια ενοποιία, να γνωρίσει τους ανθρώπους τους, να γνωρίσει τον χώρο τους, μπαίνοντας μέσα στα αμπέλια, βλέποντας τον τρόπο παραγωγής. Και μην ξεχνάμε, συγγνώμη σε διακόπτω, μιλάμε για 1.300 ενοποιία, μιλάμε για έναν κόσμο περίπου τις 180.000 που απασχολείται και θα αναφερθούμε και στη συνέχεια και ένα επιστημονικό προσωπικό πίσω που τρέχει όλη αυτή την αλυσίδα. Μιλάμε για παραπάνω από 1.300 ενοποιία, τα οποία τα περισσότερα είναι μικρά ενοποιία. Και όταν λέμε μικρά ενοποιία, εννοούμε ενοποιία που παράγουν σε διάφορες ετικέτες έως το πολύ 100.000 φιάλες. Ένας πολύ μικρός αριθμός όταν έχεις 10-12 διαφορετικές ετικέτες σαν παραγωγή. Και με αξιέπαινη όμως προσπάθεια. Επιχειρήσεις. Με αξιέπαινη προσπάθεια. Πολύ αξιέπαινη προσπάθεια. Έχουμε τρομερά προϊόντα. Πολύ καλά ποικιλίες, είμαστε πάνω από τις 130-150 αυτόχθονες ποικιλίες, τοπικές. Έχουμε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή την τελευταία δεκαετία να πω, νέες ποικιλίες που παλιότερα δεν υπήρχαν στην Ελλάδα. Γιατί ξεκίνησα να πω εισαγωγή 3-4 βασικές ποικιλίες που ήρθαν στην Ελλάδα. Και... υπάρχουν πολύ, πολύ παλιές ποικιλίες, υπάρχουν ποικιλίες που βρίσκονται στην Ελλάδα περισσότερο από 4.000 χρόνια, που δεν τις είχαμε αναπτύξει παραγωγικά, υνοποιητικά σαν αυτόχθονες, τις χρησιμοποιούσαμε συμπληρωματικές, είτε μην αναφέροντάς τες, είτε δίνοντας ένα σύνθετο όνομα, δηλαδή τα κόκκινα σταφύλια τα ονομάζαμε μαυρούδια όλα, τα άσπρα τα ονομάζαμε αστούδες, αστούδια, και τώρα προσπαθούμε να τα ξεχωρίσουμε και να τους δώσουμε μια ταυτότητα με τα νέα παιδιά που έχουν μπει στην παραγωγή, τους νέους συνολόγους, τους νέους ιδιοκτήτες των αμπελώνων και των ενοποιών. Και οι νέες γενιές ακολουθούν. Νέες γενιές οι οποίες έχουν σπουδάσει, έχουν ζήσει πρώτα απ' όλα μέσα σε αυτό το κομμάτι, άρα το έχουν βιώσει και το έχουν αγαπήσει πάρα πολύ και προσπαθούν να δώσουν ένα διαφορετικό αποτέλεσμα που θα δίνει ταυτότητα στο προϊόν τους. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μιλάμε για μία περιοχή με μία συγκεκριμένη ταυτότητα, μιλάμε για παραγωγούς που πλέον αποκτούν ταυτότητα στο προϊόν τους, ένα προϊόν που αρχίζει να το γνωρίζει και η εξαγωγή και οι πελάτες στο εξωτερικό και ο κόσμος που είτε επισκέφτεται την Ελλάδα είτε ζητάει να δει ελληνικά προϊόντα στο εξωτερικό και είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπαμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε παραδείγματα και θα μας πεις και εσύ έτσι λίγο χιουμοριστικά. Έχω από συνάδελφό σου, ιδιαίτερα έτυχε με Αμερικάνους, οι οποίοι μπαίνανε μέσα στην κουζίνα και παίρνουν την πρωτογενή ύλη, γιατί αναζητούν αυτή τη φρεσκάβα, το πρωτογενές προϊόν, που στη δικιά τους χώρα να μην το βρίσκουν σε τέτοια ποσότητα ή να μην το βρίσκουν και καν. Και νομίζω έχεις να μας πεις και ότι πολλές φορές σου πάρουν τα μπουκάλια. Ναι, έχουμε πελάτες, έχουμε ξένους που ζητάνε να πάρουν τη φιάλη, παίρνουν μαζί τους, ζητάνε να βρούνε στη χώρα τους τα προϊόντα μας. Τα προϊόντα μας είναι πολύ διαφορετικά. Τα κρασιά που παράγει η Ελλάδα έχουν δικιά τους ταυτότητα. Είναι πολύ διαφορετικά από τα προϊόντα που βρίσκουμε στην αγορά. Σαφώς και έχουμε τύπου προϊόντα που είναι λίγο πιο γνωστές σαν γεύσεις σε σχέση με το τι έχουμε γνωρίσει στην Ευρώπη. Όμως όταν θα μελετήσουμε την κάθε ποικιλία ξεχωριστά, όταν θα πάμε στην περιοχή μέσω του κομματιού του νοτουρισμού,
μπούμε στον αμπελό, να μπούμε στο εινοπείο και προσπαθήσουμε να αναλύσουμε την κάθε ποικιλία, θα δούμε ότι οι ποικιλίες στην Ελλάδα έχουν δικά τους χαρακτηριστικά, δεν είναι ίδιες με τις ποικιλίες του εξωτερικού και μπορούν να αποκτήσουν τη δικιά τους ταυτότητα και σταδιακά να γίνουν επώνυμα. Επίσης βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια και έγινε και, το έχουμε αναφέρει εμείς στις μορφές τουρισμού πριν 2 χρόνια από αυτή την εκπομπή και αν θέλετε να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας, είμαστε προπομπή ενός νόμου που έγινε για τις μορφές τουρισμού που ψηφίστηκε από το ελληνικό κράτος. Είναι ότι έχει μπει για τα καλά μέσα στο Ταμείο Ανάπτυξης στο να βοηθήσει τα εινοποιεία στο να αναπτυχθούν κι άλλο ή και να δημιουργήσουν νέα εινοποιεία. Είναι ότι, όπως λέει και ο Γιώργος ο Παλιβός, ο θεματικός τουρισμός αναπτύσσεται πολύ γοργά στη χώρα μας και ιδιαίτερα ο εινικός τουρισμός. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι παρόλη τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας υπήρχε αύξηση στις επισκέψεις με γνώμονα κυρίως να γνωρίσουν και να δουν από κοντά τα εινοποιεία αλλά και να δουν την παρουσίαση που σχετίζεται με τον κύκλο ζωής του κρασιού, την ιστορία του κρασιού στην Ελλάδα και την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στον ίνο και την παραγωγή. Ο Κώστας Μιτσάνα στον ελεύθερο του χρόνο να γνωρίσει διαφορετικές εμπειρίες και βλέπουμε αυτή την διάθεση του κόσμου και στην Ελλάδα αλλά και ιδιαίτερα στο εξωτερικό να αναπτύσσεται με χώρες όπως τα Βαλκάνια και η Αμερική να έχουμε την από μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από αυτές τις περιοχές. Θα φέρουμε ένα παράδειγμα επίσης από τη Λέσβο, ο Γιάννης Ολάμπρου που είχε πριν χρόνια επισκεφτεί μια έκθεση στο εξωτερικό όταν είδε αυτή την ιδέα τότε, περί το 2000, το έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση, οπότε την ίδια χρονιά άρχισε να τυπώνει φυλάδια και είδε τα αποτελέσματα της ίδιας χρονιάς, την πρώτη κιόλας χρονιά, να αναπτύσσεται η επισκεπτικότητα και η πόλη μέσα από το εινοποιείο. Μιλάμε λοιπόν για μια περιοχή που αναφέραμε τη Λέσβο, η οποία δεν είναι γνωστή για το κρασί της στη σύγχρονη Ελλάδα, είναι όμως από τις περιοχές που αναφέρονται στους αρχαίους χρόνους σαν τις πιο εινοπαραγωγικές περιοχές και πιο διάσημες για το κρασί τους περιοχές, με μια τοπική ποικιλία που δεν υπάρχει πουθενά άλλο στην Ελλάδα και πουθενά στον κόσμο, το χειδηριώτικο, στο οποίο και ο Γιάννης Ολάμπρου που ήταν πρωτοπόρος και άλλοι 2 παραγωγοί που υπάρχουν αυτή τη στιγμή έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και μπορούν να αναπτύξουν και τον εινοτουρισμό σε αυτή την περιοχή. Και βέβαια έχουμε και κόσμο από το εξωτερικό που ξέρει ότι δεν θα επισκεφτεί τη Λέσβο μόνο για το ούζο, το οποίο είναι πρωτοπόρος και σαν ονομασία προέλευσης, αλλά και για το κρασί της. Αυτό έχει περάσει και σε άλλες περιοχές. Είναι πάρα πολλές οι περιοχές της Ελλάδος. Κάνουμε κρασί παντού στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ακόμα και στα μικρότερα από τα νησιά. Όμως, νομίζω και θέλω τη βοήθειά σου εδώ, ότι έχουμε ακόμα, και είναι θετικό αυτό, ότι έχουμε μεγάλο δρόμο ακόμη να διανύσουμε. Είμαστε ίσως, κατά την προσωπική ταπεινή μου άποψη, αν όχι στην αρχή, στα πρώτα βήματα, διότι δεν έχουν αναδεχτεί πολύ σωστά, όπως αναφέρεις, και άλλες περιοχές της χώρας μας. Και θα αναφέρω παραδείγματος χάρη η Πελοπόννησος ή η Κρήτη δεν έχει αναδειχθεί τόσο. Το Ιόνιο δεν έχει αναδειχθεί τόσο με τις ρομπόλες παραδείγματος χάρη. Έτσι. Δώσαμε πολύ μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη του κρασιού στη Σαντορίνη. Και στη Βόρεια Ελλάδα. Και στη Βόρεια Ελλάδα, την περιοχή του Αμιντέου, την περιοχή της Νάουσας, που ήταν πολύ μεγάλες ονομασίες προέλευσης. Έμειναν λίγο πίσω κάποιες άλλες περιοχές. Όμως τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη του κομματιού του εινοτουρισμού, στο οποίο μπήκε και ο ΕΟΤ, τα εινοποιεία έμαθαν τη λέξη φιλοξενία, την ανέπτυξαν και έχουν δημιουργήσει δομές που δεν υπάρχουν αντίστοιχες. Αρκετά μεγάλα εινοποιεία έχουν δημιουργήσει κάποιους ενώνες φιλοξενίες για 1-2 μέρες. Έχουμε κάνει και σχετική εκπομπή πάνω σε αυτό.
και μάλιστα δίνουν τη δυνατότητα σε όσους θέλουν επισκέπτες να δούνε το πρωτοκίνητο από κοντά, δηλαδή να εργαστούν κιόλας. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν δεν είναι μόνο τα μεγάλα ενοπία, είναι και τα μικρά ενοπία, τα οποία έκαναν είτε μικρούς ξενώνες μέσα στο κομμάτι του ενοπίου ή στο σπίτι. Μιλάμε για οικογενειακές επιχειρήσεις που σε φιλοξενεί ο ίδιος ο οικοδεσπότης πλέον και ζεις μαζί του την καθημερινότητά του, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είτε σε συμφωνίες με μικρά καταλήματα πολύ κοντά στο ενοπίο και στους αμπελώνες που να μπορείς να επισκεφτείς και να δεις όλη τη διαδικασία. Αυτό το ξεκίνησε και το Ιόνιο, επειδή μιλήσαμε, η Κεφαλονιά που θεωρούμε ότι έχει μείνει πίσω, ίσως με τη ρομπόλα, για την Ελλάδα πουλάει πάρα πολύ καλά στο εξωτερικό και έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη και πολύ καλές κριτικές στο εξωτερικό. Καιρός είναι να την ξαναδούμε στην Ελλάδα, αυτή την ποικιλία. Πολύ σωστά. Την τελευταία δεκαετία έχει δυναμώσει πάρα πολύ η Κρήτη. Όσον αφορά την εξαγωγή της και την πώλησή της, είναι από τους πρωτοπόρους στον ενοτουρισμό, παρόλο που δεν το γνωρίζαμε, με 2-3 ενοπία να έχουν καταλήματα μέσα στον χώρο και πλέον την τελευταία τετραετία-πενταετία να έχει 40 με 50 επισκέψιμα ενοπία, στα οποία πραγματικά περνάς ώρες ατέλειωτες, βλέποντας ένα πολύ πολύ... Αλλά και τα Δωδεκάνησα έχουν να δείξουν. Τα Δωδεκάνησα, η Ρόδος είναι από τις πιο παλιές περιοχές που παράγει κρασιά. Το ζητούμενο για μας είναι να δείξουμε το προϊόν της κάθε περιοχής. Δηλαδή, εμείς οι ίδιοι δεν γνωρίζουμε ότι η Ρόδος είναι από τις πρώτες περιοχές στην Ελλάδα που έχει ποιοτικό αφρόδες κρασί. Εφάμιλο των ξένων. Ποιος ξεχνά τη γνωστή εταιρεία Καΐρ Ρόδου. Καΐρ, Εμερή, υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που... Εδώ θα θυμηθώ τον αγαπητό και συνάδελφό σου Γιάννη Γαβαλά, ο οποίος τα τελευταία χρόνια, και γι' αυτό βραβεύτηκε αρκετές φορές, προσπαθώντας να δημιουργήσει ένα δίκτυο μέσα από την κυκλαδίτικη κουζίνα, ενεργοποιώντας παραγωγούς από τις Κυκλάδες με τοπικά προϊόντα, βάζοντας πάνω στον πάγκο της ελληνικής κουζίνας και αναδεικνύοντας γεύσεις, αρώματα σε συνδυασμό με το ελληνικό κρασί. Πραγματικά, δηλαδή, αν αυτή τη φιλοσοφία τη μεταφέρουμε ανά περιοχή, είτε στα Δωδεκάνησα, είτε στη Βόρειο Ελλάδα, είτε στη Δυτική Ελλάδα. Αναπτύσσεται η Ήπειρος. Αναπτύσσεται η Ήπειρος. Αστρονομικά. Μου δίνεις πάρα πολύ ωραία πάσα, γιατί φέτος έχουμε μεγάλη ανάπτυξη επισκεψιμότητας στην Ήπειρο. Και γενικότερα έχουμε επισκεψιμότητα σε πολλά σημεία εκτός νησιών και είναι μεγάλη αναφορά και θετικό πρόσημο για τη χώρα, αλλά και θετικό πρόσημο σε κάθε περιοχή, που σε σύγκριση που κάνουν και το Υπουργείο Τουρισμού αλλά και αντίστοιχα δημοσιογράφοι που ασχολούνται με το τουριστικό ρεπορτάζ με το 2019, εκτός ότι έχουμε μεγαλύτερη αύξηση επισκεπτών στο σύνολο, αλλά βλέπουμε και αυτό που δεν είχαμε δει το 2019, με αύξηση επισκεψιμότητα σε περιοχές που δεν είχαμε στο μυαλό μας. Και επίσης σε νησιά που, εκτός, χωρίς να θέλουμε να μειώσουμε την παρουσία και τη δυναμικότητα των κυκλαδίτικων νησιών της Κρήτης και της Δωδεκανήσου, σε μικρότερα νησιά, όπως είναι και οι μικρές Κυκλάδες, επίσης, όπως είναι η Σίκινος, η Αμοργός, ή και μικρότερα νησιά. Η Λήψη, ναι. Η Χάλκη έχει μεγάλη επισκεψιμότητα, η Σίμη. Μιλάμε ότι, και σε ερώτηση που μας γράψε κάποιο κανάλι, πώς και θέλετε, γιατί πηγαίνουν στοχευμένα σε αυτά τα νησιά, έχουν διαβάσει και γνωρίζουν ότι θα πάμε... Για την ποιότητα ζωής, την ποιότητα προϊόντος, τη γαστρονομία της περιοχής, άρα υπάρχει μια ανάπτυξη της γαστροελληνικής κουλτούρας της κάθε περιοχής, που αυτό θα μας βοηθήσει στο να παρατείνουμε τη σεζόν των 3 μηνών στα περισσότερα νησιά, στις περισσότερες περιοχές, έχει γίνει 7 μηνών, είναι λίγο πιο βατή,
Μου δίνει μια ωραία πάσα γιατί εδώ θα θυμίσω, παραδείγματος χάρη στη Σύφνο, που κάθε χρόνο γίνεται ένα γαστρονομικό, ας το πούμε, φεστιβάλ, αλλά όχι μόνο στη Σύφνο, και σε άλλες περιοχές, και αυτό δίνει τη δυνατότητα της ανάπτυξης και της περιοχής και της τοπικής οικονομίας, γιατί είναι ο κύκλος της οικονομίας, είναι μια λυσίδα. Δηλαδή, δεν δουλεύει μόνο ο παραγωγός, δουλεύει και το τοπικό τυροκομείο, δουλεύει και η τοπική ταβέρνα, να το πούμε έτσι, όπου θα βρει ο επισκέπτης όλη αυτή την γκάμα. Έτσι, έτσι, δουλεύει όλο το κύκλωμα. Να πω ότι είναι περίοδος τρίγου τώρα, έχουμε ξεκινήσει τους τρίγους. Είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα στο να βρεις τα μικρά εινοποιεία, τους ανθρώπους μέσα στο εινοποιείο, μπορείς να τους βρεις μέσα στον Αμπελώνα, άρα μπορείς να ζήσεις την καθημερινότητά τους, το άγχος τους να προλάβουν την παραγωγή, να προλάβουν το προϊόν στην τέλεια ωριμότητα, στο κατάλληλο σημείο για να μπορέσουμε να εινοποιήσουμε και να κάνουμε καλό προϊόν, αντάξιο αυτό που έχουν δημιουργήσει μέχρι τώρα. Αυτό βοηθάει όλη την περιοχή να αναπτυχθεί, να δημιουργήσει σημείο αναφοράς, και νομίζω ότι είναι κάτι πολύ θετικό. Γίνονται τέτοιοι συνεταιρισμοί παραγωγών για να τραβήξουν κόσμο, για να έρθει κόσμος και να επισκεφτεί. Έχουν ανοίξει τα εινοποιεία που πριν από κάποια χρόνια, επειδή ακριβώς ήταν μικρά εινοποιεία και έκαναν όλες τις δουλειές μόνοι τους, δεν ανοίγανε στον κόσμο. Δηλαδή, τέτοια εποχή τα περισσότερα εινοποιεία κλείναν, δεν μπορούσες να τα επισκεφτείς, δεν έβρισκες ανθρώπους. Πολύ σωστά. Ενώ τώρα είναι ανοιχτά, μπορείς να τα επισκεφτείς, μπορείς να δοκιμάσεις στα φίλη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να καταλάβεις τι είναι το προϊόν που σου δίνει στη Φιάλη. Φτάνεις αυτή τη στιγμή να μπορείς να δοκιμάσεις το σταφύλι. Θυμάμαι τώρα, πιο μικρό παιδί, έχω βρεθεί στη Κρήτη, στα Νόγια, στο Δωράκλειο, και μου λέει κάποιος γνωστός, μπες μέσα στο αμπόλι και όσα μπορείς τσαμπιά σταφύλι, πάρε και δοκίμασε. Αυτή η αίσθηση του μπαίνω μέσα στο αμπέλι και επί τόπου μπορώ να δοκιμάσω το προϊόν, να χωθώ μέσα στα αρώματα και να γευτώ το άμεσα τον καρπό, είναι μια διαφορετική εμπειρία που βέντησες κάθε μέρα για μας που είμαστε και άνθρωποι δυστυχώς της πόλης και δεν έχουμε και χωριό. Παρ' όλα αυτά, να πω ότι για μας που είμαστε άνθρωποι της πόλης, είμαστε στην Αθήνα, υπάρχουν πολλά εινοποιεία γύρω μας, μέσα στην Αττική, σε μικρή απόσταση από το κέντρο. Πολύ ωραία παθαστή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα οποία μπορούμε να τα επισκεφτούμε σχεδόν σε καθημερινή βάση, να δούμε και εκεί και να γνωρίσουμε την παράδοση του καθενός, το προϊόν, τον τρόπο εινοποίησης, το αποτέλεσμα που θέλει να δώσει, να δούμε δηλαδή τον ίδιο τον παραγωγό και να καταλάβουμε τι θέλει να δημιουργήσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ ως ένα θα σε πάρω παρουσιαστή μαζί. Λοιπόν, πριν ένα χρόνο είχαμε κάνει παρουσίαση για τον ΟΜΟ Αττικής, δίνοντας ιδέες, προτάσεις, κάνοντας μια θεματική βόλτα στον ΟΜΟ Αττικής, που θεωρώ ότι δεν τον ξέρουμε όσο θα έπρεπε. Επισκέπτοντας ένα εινοποιείο, επισκέπτοντας το Αττικό Πάρκο και καταλήγοντας σε ένα ωραίο εστιατόριο παραθαλάσσιο. Είναι μια ολιγόρη βόλτα, μονοήμερη μάλλον βόλτα, που μπορεί να κάνει μια οικογένεια και να καλύψει, ας πούμε, όλα τα γούστα της οικογένειας. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να πω... Και υπάρχει ότι... βέβαια μέσα και το κομμάτι της γνώσης και της εκπαίδευσης που εκεί θα μιλήσουμε σε λίγο. Θα μιλήσουμε και θα δούμε μέσω της ανάπτυξης του οδικού συστήματος που υπάρχει στην Ελλάδα. Να πω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο για κάποιον που πραγματικά θα ήθελε να ζήσει μια εμπειρία να πάρει ένα αυτοκίνητο και να φτάσει έως τη Σπάρτη σε περίπου 3 ώρες, να γνωρίσει τα 6 εινοποιεία της περιοχής, να τα επισκεφτεί, να δει τοπικές ποικιλίες που κάποιες έρχονται από την αρχαιότητα,
να γνωρίσει και τα άλλα προϊόντα της περιοχής, να επισκεφτεί το Μιστράι, το Μινασιά δίπλα και μέσα σε μία μέρα να έχει επιστρέψει. Το λέω ότι παράλληλα με την Αττική, ίσως σε ένα πιο μικρό πρόβλημα μετακίνησης για να επισκεφτούμε τα νησιά που δυστυχώς πρέπει να πάρεις πλοίο και εκεί είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα σε μια ημερήσια. Εκεί εναλλακτικά προς το χειμώνα μας βοηθάνε οι εκθέσεις που γίνονται στο κομμάτι τροφίμων και ποτών, αλλά και για τους λίγους που μπορεί να ξέρουν είναι η Νοτέλεια. Είναι διάφορες εκθέσεις. Και όχι μόνο. Εκθέσεις. Υπάρχουν μικρές εκθέσεις. Υπάρχουν, κάθε χρόνο ξεχωριστά περιοχές παρουσιάζουν συνολικά. Περιφέρειες παρουσιάζουν συνολικά τα προϊόντα και κυρίως μια που αναφερόμαστε στο κρασί. Οπότε είτε ο τρόπος που αναφέρεις μια εκδρομή, είτε εκμεταλλευόμενοι μέσα στην πόλη, μέσα στην Αθήνα, μέσα στη Θεσσαλονίκη ή στην Πάτρα, σε κεντρικά σημεία της χώρας. Σε γίνονται λίγες μέρες, προς το τέλος του μήνα, υπάρχει νοξένεια στην Αχαρία, στην Αιγιάλια. Να μια είδηση. Να μια είδηση, όσοι θα είναι κοντά εκείνες τις μέρες. Είναι 2 ώρες δρόμος. Μπορείς να γνωρίσεις όλα τα ενοπλία, υπάρχουν μικρά εστιατόρια, υπάρχουν θαυμάσιες παραλίες. Δηλαδή, είναι ένα κομμάτι νοτουρισμού που αν δεν το έχουμε προβάλει όπως πρέπει, αλλά γιατί όχι. Εδώ δίνουμε και μια ιδέα και στα υπάρχοντα τουριστικά πρακτορία να εντάξουν στο πρόγραμμά τους τέτοιες προτάσεις και να κάνουμε τη σταυρό που λένε, χωρίς παρεξήγηση, όχι μόνο τα μοναστήρια. Πολύ σωστά και πρέπει να αναδείξουμε, γιατί και ο φυσιαστικός τουρισμός είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι. Απλά μπορούμε να εντάξουμε και λίγο τα παραδοσιακά προϊόντα και, και τα ενοποιεία μας, που είναι μια διαφορετική πρόταση. Όπως επίσης μπορούμε να εντάξουμε άλλες μονάδες, όπως είναι η παραγωγή τυριού ή και αλαντικών. Όπως επίσης υπάρχουν και μονάδες που παίρνουν από την μητέρα φύση τα βότανα. Και έχουμε 3-4 μεγάλες μονάδες τέτοιες στη χώρα και όχι μόνο, δείχνοντας το κάτι διαφορετικό. Ας τολμήσουν, μη φοβηθούν τα πρακτορία να το εντάξουν σε προγράμματα. Εγώ θέλω να συνεχίσω με το κομμάτι που ήδη έχεις αναφέρει, της εκπαίδευσης. Πόσο ο σημερινός Έλληνας καταναλωτής, να αναφερθώ και μετά ας πάμε στους ξένους, και ιδιαίτερα μετά θα αναφερθούμε στους νέους, έχει αλλάξει ο τρόπος σκέψης κουλτούρας, φεύγοντας χωρίς να θέλω να αφήσω, αλλά θα το πούμε έτσι απλά, φεύγοντας από την φιλοσοφία της Ρετσίνας, που μεγάλωσαν να αναπτύξουν γενιές, πηγαίνοντας στο κρασί και πηγαίνοντας στο ότι μπορώ να φτιάξω κρασί και πηγαίνοντας στο κρασί στο μπουκάλι και πηγαίνοντας το κρασί στο ποτήρι και πηγαίνοντας ότι πλέον έχει τη δυνατότητα ο Έλληνας καταναλωτής, δεδομένου των συνθηκών και των δυσκολιών, να δοκιμάσει διάφορες ποικιλίες. Το πήγα όλο μαζί. Θα μπορέσουμε να το αναπτύξουμε, έτσι να πούμε ότι το κομμάτι του κρασιού στην Ελλάδα πέρασε μέσα από 1000 κύματα, από πολύ μεγάλες δυσκολίες. Πριν από 25 χρόνια όλοι ζούσαμε με το βαρελάκι στο σπίτι, το δικό μας το κρασί που ήταν το καλύτερο. Εκεί πλέον οι παραγωγοί είχαν ξεκινήσει να δημιουργούν καινούργια προϊόντα, οι ινολόγοι να δουλεύουν μέσα στη γη για να μας φέρουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα, το οποίο μπήκε σιγά σιγά στην καθημερινότητά μας μέσα κυρίως από τα εστιατόρια. Μην όμως δημιουργώντας μια μεγάλη ταυτότητα του ελληνικού κρασιού. Μέχρι να φτάσουμε εκεί, φτάσαμε σε αυτό περάσουμε σε στάδια, γι' αυτό είπα και το μπουκάλι, έτσι, με την έννοια ότι απέκτησε ταυτότητα, απέκτησε ετικέτα. Ξεκινήσαμε να έχουμε ένα marketing, μια
κατεύθυνση προς τη φιάλη του κρασιού. Ουσιαστικά όμως νομίζω ότι ο κόσμος είδε διαφορετικά το ποιοτικό κρασί με την ανάπτυξη του τουρισμού την περίοδο του 2000, που πολλοί κόσμος ταξίδεψε στο εξωτερικό και κατάλαβε ότι η γαστρονομία είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής κάθε τόπου. Εκεί πλέον είδαμε θετικά την ελληνική γαστρονομία, που τη θεωρούσαμε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Και γιατί στον τρόπο ζωής μας ήταν διαφορετικό, αυτό είχαμε μάθει. Μην ξεχνάμε ότι όλοι έτσι μεγαλώσαμε, τουλάχιστον εμείς οι παλιότερες γενιές, με το τσιπουράδικο. Το τσιπουράδικο ξέραμε. Δεν ξέραμε το wine bar. Έτσι, τα wine bar στην Ελλάδα είναι κάτι καινούριο για εμάς. Πόσα χρόνια είναι που άρχισαν να αναπτύσσονται? Αναπτύσσονται την τελευταία 15 ετία. Α, είναι τόσο? Ναι, είναι την τελευταία 15 ετία. Υπήρχε όμως wine bar και πριν από 20-25 χρόνια. Υπήρχαν κομμάτια, υπήρχαν χώροι που έδιναν έμφαση στο κρασί, οι οποίοι όμως δεν είχαμε βρει τον τρόπο που θα μπορέσουμε να τους αναδείξουμε. Την τελευταία 15 ετία έχουμε ανέβει πάρα πολύ. Θα πω την τελευταία 7 ετία έχει γίνει. Εγώ είχα την αίσθηση ότι είναι μόνο 5 χρόνια. Όχι, είμαστε κοντά στα 15 χρόνια που έχουμε δημιουργήσει πολύ σημαντικούς χώρους, οι οποίοι αναδεικνύουν το ελληνικό κρασί, εκπαιδεύουν και το προσωπικό τους και τον κόσμο. Τελευταία 7 ετία, ενδεχομένως 5 ετία, έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη και στην επαρχία, ενώ πριν αυτό ήταν συγκεντρωμένο περισσότερο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στις μεγάλες πόλεις. Δεν σου κρύβω ότι πριν χρόνια, στο πρώτο wine bar που πήγα ήταν στη Θεσσαλονίκη. Ειλικρινά σου μιλώ. Δεν είχα ακόμα ανακαλύψει την Αθήνα. Το πρώτο που πήγα και είναι αρκετά χρόνια, μπορώ και μια δεκαετία, ήταν στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, τώρα υπάρχει σε κάθε σημείο της Ελλάδας, σχεδόν κάθε πόλη έχει wine bar, υπάρχουν παντού, από την άποψη ότι τι είναι το wine bar, έτσι, για να μην μας τρομάζει η λέξη, δεν είναι ένας χώρος που κάποιοι έξυπνοι θα σου πουλήσουν κρασί, είναι ένας χώρος που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν με αυτό το κομμάτι, το έχουν λατρέψει, είναι ο τρόπος ζωής τους και θέλουν να το αναδείξουν, ένας γαστρονομικός χώρος που έχει μια μετά μεγάλη θα κάνω αναφορά, λίγο χιούμορ. Έχει μεγάλη αναφορά στο κρασί αλλά και στην γαστρονομία, γιατί θα προσπαθήσει να σε εκπαιδεύσει, να σου δείξει και την παράδοση της περιοχής. Έχετε πάρει μεγάλο βάρος όμως όσοι ασχολείστε σε αυτό το τομέα, με την έννοια της εκπαίδευσης εννοώ. Έχουμε πάρει ένα βάρος εκπαίδευσης, πρώτα απ' όλα εμάς τον ίδιο, γιατί το κρασί αναπτύσσεται πάρα πολύ. Είπα ότι υπάρχουν νέοι άνθρωποι που μπήκανε με νέες ιδέες, που έχουν ταράξει τα δεδομένα, έχουν δημιουργήσει καινούργια πράγματα που πρέπει εμείς να τα ακολουθήσουμε, πρέπει να τα γνωρίσουμε. Και επίσης έχει βοηθήσει και η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας σε αυτό το κομμάτι. Τα νέα παιδιά έχουν σπουδάσει όλα, έχουν κάνει μεγάλες δουλειές σε πολύ μεγάλα ενοπλία, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα με άποψη ότι μιλήσαμε πριν και για την κλιματική αλλαγή. Η Ελλάδα είναι λίγο πιο πίσω σε αυτό και δημιουργεί καταστάσεις τώρα, γιατί η φύση μας βοηθάει πάρα πολύ στην Ελλάδα. Να το πούμε ξανά χιλιάδες φορές από αυτήν την εκπομπή. Αυτός ο τόπος είναι ευλογημένος. Είναι ευλογημένος. Και πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Διότι πολλές φορές έχουν γίνει, συγγνώμη θα το πω, εγκλήματα στο κομμάτι, ακόμη και στα αμπέλια, προκειμένου στο βωμό του κέρδους ή το να ξαναβάλω σοβιά γιατί είχα κτλ. Ενώ θα έπρεπε να αφήσουμε για μια χρονιά ένα μέρος των εκτάσεων να μην καλλιεργήσουμε για να δώσουμε ανάσα στο χώμα και στην περιοχή, πάμε και ξαναβάζουμε σοβιά. Το αμπέλι είναι λίγο διαφορετικό. Ανάλογα πώς θα το καλλιεργήσουμε, θα μας δώσει ποιοτική παραγωγή ή λίγο λιγότερη ποιοτική παραγωγή. Η Ελλάδα έχει... Δεν ισχύει ότι κάποιες χρονιές πρέπει λίγο να του δώσει και μια ανάσα και την συνέχεια... Ναι, το αμπέλι είναι παραγωγικό κάθε χρόνο, ανάλογα με τα κλιματολογικά στοιχεία της περιοχής, ανάλογα με τη χρονιά που έχεις, μπορεί να δώσει λίγο μεγαλύτερη παραγωγή ή λίγο μικρότερη.
μικρότερη. Αν η χρονιά σου δεν είναι καλή, αν δεν προλάβεις κάποια πράγματα, ουσιαστικά προσπαθείς να μειώσεις την παραγωγή σου από μόνος σου για να πάρεις λίγη αλλά πολύ καλή ποιότητα. Εκεί είναι το δεδομένο. Στην Ελλάδα δεν το έχουμε, στο εξωτερικό οι μη καλές χρονιές έχουν μικρότερη παραγωγή και χαμηλότερη ποιότητα κρασιά. Είπαμε ότι στην Ελλάδα με τον ένα με τον άλλο τρόπο καταφέρνουμε να έχουμε μια σχετικά καλή παραγωγή. Είχαμε μειωμένη παραγωγή πέρυσι, είχαμε όμως μια από τις καλύτερες ποιοτικές χρονιές που υπήρχαν. Δεν πρέπει το αμπέλι να ξεκουραστεί παραγωγικά, πρέπει με πολύ συγκεκριμένους τρόπους να ξεκουράζεις το κλίμα, να βοηθάς το κλίμα να σου δώσει καλύτερη ποιότητα. Αυτό είναι το μένο δεδομένο. Όπως είπα, τα περισσότερα εινοπία στην Ελλάδα κάνουν βιολογική, βιοδυναμική παραγωγή από μόνα τους, ακόμα και αν δεν το δηλώνουν, γιατί πραγματικά έχουμε μάθει να ζούμε με τη φύση, με αυτό το περιβάλλον που έχουμε, το οποίο είναι βοηθητικό τις περισσότερες φορές. Έχουμε και κάποιες καταστροφές, αλλά δεν έχουμε ακραίες καταστάσεις, πολλές ακραίες καταστάσεις. Ευτυχώς δεν έχουμε καταστάσεις που έχουμε δει στη Γαλλία, με χαλάζει λίγο πριν τον τρίγο που τους καταστρέφει το 90% της παραγωγής. Ευτυχώς δεν έχουμε τέτοια πράγματα και γι' αυτό έχουμε ένα καλό προϊόν σταθερής αξίας, ανωδικής αξίας, που θα πρέπει να το γνωρίσουμε, όπως είπα και πριν, στο κομμάτι που είναι και να βάλουμε τη σχέση ποιότητας τιμής. Για να πω και σε ένα άλλο κομμάτι που πρέπει να κουβεντιάσουμε, γιατί το κρασί δεν είχε αυτή την ανάπτυξη που έπρεπε, γιατί το ελληνικό κρασί για πολύ καιρό, όταν έφυγε από τη λογική της ρετσίνας, το θεωρούσαμε υπερτιμημένο. Δεν είναι υπερτιμημένο, μπορεί σε κάποιους χώρους... Εδώ όμως συνέβη και κάτι άλλο. Όταν μπήκε στο ράφι, και μιλώ στο ράφι στα σούπερ μάρκετ, εγώ φαίνομαι, εδώ τα λέμε όλα, έχουμε, ίσως είναι λίγο κάπως αστείο, επαγγελματίας είναι ο οποίος, σεβόμενος τον εαυτό του και τους καταναλωτές, πήγε να αποσύρει κάποια μπουκάλια, τα οποία, λευκό κρασί, τα οποία είχαν μείνει περισσότερο καιρό στο ράφι, και πάει στον υπεύθυνο του καταστήματος, λέει πια αυτά, λέει τα διώξαμε, δώσαμε προσφορά και τα διώξαμε. Και είμαι με το σώμα ανοιχτό άνθρωπος. Δηλαδή εκεί ακόμη πρέπει να, και η υπεύθυνη του καταστημάτων και το, νομίζω έχει γίνει μια προσπάθεια, αλλά όχι σε αυτό το πρέπει κομμάτι. Να γίνει μια δουλειά. Πλέον αρκετά εινοποιεία που μπορούν να το κάνουν έχουν διαχωρίσει την παραγωγή τους όσον αφορά το ποιοτικό σκέλος, κάποιες λίγες ετικέτες που η σχέση ποιότητας τιμής είναι εξαιρετική, αλλά είναι λίγο πιο ακριβές, δεν υπάρχουν στα ράφια. Υπάρχουν σε συγκεκριμένα ράφια που θα μπορέσουν να πουλήσουν το προϊόν γρήγορα και όπως πρέπει. Να πω ότι, όπως είπα, στην ανάπτυξη της παραγωγής που έχουμε και των τεχνικών εινοποίησης, πλέον έχουμε προϊόντα που είναι για να φύγουν, να κατανοηθούν μέσα στη χρονιά. Έχουμε προϊόντα όμως που δεν έχουν πρόβλημα. Άρα και ο χώρος του σούπερ μάρκετ και της κάβας θα πρέπει να σεβαστεί και να μάθει πώς ζει το προϊόν και να το προστατεύσει. Μπορούν να μείνουν περισσότερα τα προϊόντα μας. Γενικά όμως πρέπει όλη η αλυσίδα, πριν φτάσει στο καταναλωτή το προϊόν, να ξέρει τι είναι αυτό που έχει πάρει και πώς πρέπει να το διαθέσει στον καταναλωτή για να φτάσει σωστά. Υπάρχει όμως ακόμη κόσμος και το σε προσωπική εμπειρία. Έχω φτάσει στο ράφι σούπερ μάρκετ και κυρίες, κύριοι, τώρα τι να πάρω, αυτό είναι καλό. Και υπάρχει και ένας μύθος του καλού, κακού κρασιού, του, και σε σχέση και με την τιμή, αλλά βλέπει ένα μπουκάλι, η ετικέτα του είναι πιο, συγγνώμη για την έκφραση, λίγο πιο φαντεζή, πιο αδύ. Λέει, ωραία, να πάρω αυτό. Δεν υπάρχει κάποιος, γιατί δεν μπορεί ο επιχειρηματής να πληρώσει κάποιον και να τον έχει εκεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος, θέλει λίγο σκεπτικό. Μίλησα πριν τη σχέση ποιότητας τιμής και έρχομαι σε αυτό. Εκεί λίγο θα ζητήσω τη βοήθειά σου σε κάποια εντός εισαγωγικών, αν θέλεις, tips που πρέπει λίγο να δώσουμε στον Έλληνα καταναλωτή, ότι τι να προσέξει στο ράφι. Όπως επίσης, για μένα τι... δεν έχει να προσέξει κάτι, έχει να προσέξει το τι θέλει ο ίδιος να κάνει. Γιατί το λέω αυτό. Θα πάμε σε ένα ράφι,
θα δούμε μια φιάλη στα 6 ευρώ, θα δούμε μια φιάλη στα 3, που μπορεί να είναι η ίδια ποικιλία, θα πάρουμε τα 3 και θα περιμένουμε να είναι ένα κρασί των 10 ευρώ. Δεν γίνεται. Και εδώ έρχομαι να πω τι. Γιατί δεν γίνεται. Και είναι ένα πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουν οι παραγωγοί φέτος, δυστυχώς, με αυτή την κρίση που αντιμετωπίζουμε, είναι το κόστος παραγωγής. Όταν έχεις να αγοράσεις μία φιάλη που θα σου πάει από 30 έως 50 λεπτά, έχεις να αγοράσεις το φελό, έχεις να αγοράσεις την ετικέτα, να δημιουργήσεις την ετικέτα, να δημιουργήσεις το δίκτυο. Άρα έχεις ένα προϊόν που θα σου φτάσει από μαζικό, μεγάλη παραγωγή, που θα σου φτάσει από τον παραγωγό σε ένα δίκτυο κοντά, θα πω εγώ, στα 1 ευρώ. Και έχεις ένα FPA και το βρίσκεις που υπάρχει στην τιμή και το βρίσκεις στο ράφι στα 3 ευρώ και περιμένεις το προϊόν που είναι μέσα να είναι το ίδιο με το προϊόν που είναι σε μια φιάλη 10 ευρώ. Νομίζω ότι σκέφτεσαι λάθος σαν καταναλωτής. Μάλιστα. Πολύ σωστά. Άρα θα πρέπει να ξέρουμε πάντα με βάση το τι θέλουμε να διαθέσουμε, τι είναι αυτό που μπορούμε να βρούμε. Δεν θα μπορέσουμε να βρούμε το προϊόν των 10 ευρώ στην οποιαδήποτε προσφορά στα 3 ευρώ, γιατί αν το προϊόν των 10 ευρώ το βρούμε στα 3 ευρώ, σημαίνει ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Είναι απλό το θέμα. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ποια είναι η τιμή που θέλουμε να διαθέσουμε. Το ελληνικό κρασί σχέση ποιότητας τιμής είναι εξαιρετικό και αυτό αποδεικνύεται από τις κριτικές που παίρνει στο εξωτερικό. Συγκαταλέγεται στα καλύτερα προϊόντα, τα καλύτερα που υπάρχουν και στο εξωτερικό. Να ξαναγυρίσουμε λίγο στα wine bars και να γυρίσουμε λίγο να μας πεις για τη νέα σου προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό στο, στο Παγκράτη. Χαμηλά στο Παγκράτη, σε έναν πολύ όμορφο χώρο πάνω σε και να μας πεις τι ακριβώς κάνεις, γιατί δεν είναι μόνο ότι υπάρχει το ελληνικό κρασί και όχι μόνο στο χώρο σου, αλλά λίγο να μας πεις λίγο για το χώρο και τη φιλοσοφία σου. Θέλω να δουλέψω λίγο, δουλεύω μια ιδιαίτερη φιλοσοφία. Και επίσης επειδή... και η ανταπόκριση των ξένων, γιατί ξέρω ότι έχεις μια, έτσι, κάποιες συνεργασίες και τις εμπειρίες σου και με τη Γαλλία αλλά και με Αμερική. Έχω μια πολύ θετική ανταπόκριση. Και επίσης διάβασα κάτι στο LinkedIn, στο βιογραφικό σου. Είσαι Σαουδική Αραβία, τι σχέση έχεις? Ήτανε ο πρίγκιπας για σένα, έρθε? Όχι, δεν ήρθε για μένα. Λίγο έτσι να μας βάλεις στη φιλοσοφία σου. Και φιλοσοφία του Wine Bar λοιπόν. Πού θα σε βρούμε, τι να περιμένουμε? Wine Bar 33, στην πλατεία Προσκόπων, στην Αμίντα, Αμίντα 4, χαμηλά στο Παγκράτη, λίγο πιο πάνω από το Καλλιμάρμαρο στάδιο. Όταν ξεκίνησα αυτή τη λογική του Wine Bar, ήθελα να το ονομάσω Wine Lab, Vino Lab. Ένα εργαστήρι κρασιού, όχι ένα εργαστήριο που θα παράξουμε κρασί, ένα εκπαιδευτήριο κρασιού. Ο στόχος μου είναι ότι κάθε κρασί που δοκιμάζουμε έχει μια ιστορία, άρα ο πελάτης που έρχεται σε μένα έρχεται για να γνωρίσει μαζί μου, να κουβεντιάσουμε, να δούμε, να αναπτύξουμε την περιοχή, το προϊόν που δοκιμάζει, τον παραγωγό, τι θέλει να κάνει, τι θα βρει. Είσαι ένας εντός εκτός εισαγωγικών, ένας ταξιδευτής του κρασιού. Μ' αρέσει να προσπαθώ να δημιουργώ καταστάσεις, να προλαβαίνω, να δημιουργώ κόνσεπτ, να βάζω μια διαφορετική λογική. Δεν μ' αρέσει να είμαι ίδιος κάθε μέρα. Θέλω να βάζω τον πελάτη μου να έχει ερωτήσεις, να με εξητάρει λίγο και να προσπαθώ να βρω κάτι καινούριο, κάτι δημιουργικό να του δώσω. Οπότε συνήθως δεν σερβίρω και ένα κρασί, σερβίρω δύο ή τρία διαφορετικά. Δοκιμάζουμε, κουβεντιάζουμε, βλέπουμε τα ενδιαφέροντα του καθενός και αποφασίζουμε τι θα πει ο καθένας και πάνω σε αυτό και πώς θα ταξιδέψει. Δεν φέραμε κρασί πρωί-πρωί γιατί θα λέγατε τίποτε, αλλά ήταν μια πρόφεση. Επειδή με τον Δημήτρη προσπαθούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και είναι επιτυχία που κατάφερα. Και ίσως είναι από τους λιγότερο δύσκολους ανθρώπους, αλλά οι συγκυρίες δεν το είχαμε πετύχει να συναντηθούμε. Έχω κάνει με άλλον καλεσμένο 2 χρόνια για να έρθει, οπότε
είμαι σε καλό δρόμο. Η πρόθεσή μας ήταν να αναδείξουμε και 2-3 παραγωγούς. Υπόσχομαι με κάποιο τρόπο κάποια στιγμή να το κάνουμε, είτε και μέσω Skype. Αργότερα μπορεί να κάνουμε κάτι τέτοιο, Δημήτρη. Εγώ θα ήθελα να, ναι, θα το κάνουμε, θα γνωρίσουμε παραγωγούς, θα γνωρίσουμε προϊόντα. Πριν ξεκινήσουμε να γνωρίσουμε παραγωγούς, εγώ αυτό που θα ήθελα να πω στον κόσμο και που ζητάω είναι ο κόσμος που θα επισκεφθεί οποιαδήποτε κομμάτι της Ελλάδας, οποιοδήποτε σημείο, να ρωτήσει ποιο είναι το τοπικό προϊόν που έχουν. Και στη γαστρονομία και στο κρασί. Να προσπαθήσει να δει την ποικιλία, να μάθει γιατί υνοποιούμε αυτή την ποικιλία, γιατί προσπαθούμε. Να ενδιαφερθεί να δει τη γαστρονομία της περιοχής, τον τουρισμό της. Είναι λίγο δύσκολο να δούμε όλα τα εινοπία. Ας δούμε βασικά, έστω στο wine bar, έστω στο ταβερνάκι της περιοχής, με την κουβέντα, με το γνωστό του γνωστού, έτσι ξεκινάμε όλοι, έτσι βρίσκουμε, γενικά να γνωρίσουμε. Μετά θα ήθελα να δούμε τα προϊόντα, δηλαδή μην μένουμε σε παραγωγούς. Θα γνωρίσουμε και τους τοπικούς παραγωγούς, που έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Θα γνωρίσουμε και το τοπικό προϊόν και τον μικρό παραγωγό, που είναι πολύ δύσκολο να τον βρούμε, γιατί όταν κάνει 15-20.000 φιάλες, δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει marketing. Άρα πρέπει να πάμε να τον ψάξουμε εμείς και να τον ζητήσουμε. Αυτός ο παραγωγός όμως έχει κάτι με την τοπική του ποικιλία. Σε βρίσκουν ή αναζητάς νέους παραγωγούς και είσαι στην αναζήτηση? Και τα δύο. Και τα δύο. Εγώ ψάχνω συνήθως τον παραγωγό μέσα από το προϊόν του. Ψάχνω την ποικιλία. Θέλω να γνωρίσω την ποικιλία για να αναπτύξω. Και η ανταπόκριση του κόσμου και ιδιαίτερα των ξένων επισκεπτών πάνω στους μικρούς παραγωγούς. Είναι πολύ μεγάλη η ανταπόκριση και των ξένων και των Ελλήνων. Έχουμε περισσότερες από 170. Το ρωτώ γιατί έχουμε κάνει μια σχετική συζήτηση. Και μου έχεις πει ότι ιδιαίτερα οι Αμερικάνοι ψάχνουν περισσότερο. Οι Αμερικάνοι το ψάχνουν πάρα πολύ. Οι Γάλλοι είναι λίγο πιο κλασικοί. Αρχίζουν να ανοίγονται σε προϊόντα τώρα, επειδή έχω και πολύ μεγάλη αναφορά στη Γαλλία. Θεωρούσαν πρότυπο αμπελώνα τον γαλλικό, άρα τα προϊόντα έπρεπε να μοιάζουν σε αυτό που ήδη γνώριζαν. Ευτυχώς ήρθε η προβυγία και τους άλλαξε τα δεδομένα, δημιουργεί καινούργια προϊόντα. Βγάζοντάς τους από τη λογική που υπάρχουν, όμως τι να πει κανένας και για τον Ιταλικό αμπελώνα, τι να πει και για τον Ισπανικό αμπελώνα και τα προϊόντα που υπάρχουν εκεί. Σε αυτούς λοιπόν που κάθε χρόνο χτυπιώνται μεταξύ τους για το ποιος έχει την καλύτερη παραγωγή, την πιο ποιοτική, την πιο μεγάλη παραγωγή, έρχεται και η Ελλάδα να προσθεθεί σιγά σιγά, δίνοντας πολύ μεγάλη έμφαση στην ποιότητα. Ανέβει τελευταία 7 ετία, δεκαετία, το ποιοτικό μας κομμάτι είναι εφάμιλο των μεγάλων εινοποιών του εξωτερικού. Δεν έχουμε καταφέρει να αποκτήσουμε το όνομα της Τοσκάνης, του Μπορντό, της Βουρκουνδίας. Νομίζω όμως ότι είναι σε ένα κομμάτι δικό μας να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί και να το αναδείξουμε, επισκεπτόμενοι κάθε περιοχή, να την έχουμε ως σημείο αναφοράς. Είναι η προσπάθεια που κάνω και μέσα από το χώρο μου. Μου είχες πει προηγουμένως για την Πελοπόννησο και θέλω λίγο να σταθούμε, διότι σε κάποια στοιχεία που βρήκα, καταγράφουν το εξής, ότι η κατανομή των αμπελοδικών εκτάσεων στην Ελλάδα, το 52% περίπου, βρίσκεται στην Πελοπόννησο, την Κρήτη και τη Στερεά Ελλάδα, με αμπελουργικές εκτάσεις στην Πελοπόννησο γύρω στο 15-16%, την Κρήτη στο 12% και τη Στερεά στο 11%. Η Αττική είναι κοντά στο 10%, Κεντρική Μακεδονία γύρω στο 8% κτλ. Βλέπουμε δηλαδή ότι, γιατί κάπου μου ανέφερε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα στην Πελοπόννησο και θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό που είχες πει προηγουμένως. Προβλήματα. Δεν υπάρχουν προβλήματα. Έχουμε διαφορετικές ζώνες. Να πούμε ότι η Πελοπόννησος, η Βόρεια Πελοπόννησος είναι εινοπαραγωγικά η μεγαλύτερη ζώνη της Ελλάδος. Η Αιγιάλια είναι η ζώνη που έβγαζε το περισσότερο λευκό κρασί στην Ελλάδα. Για πάρα πολύ καιρό δεν σχετιζόμασταν με την ποιότητα όσο με την ποσότητα. Είναι η περιοχή όμως που έχει αναδείξει τον Ροδίτη, έχει το Λαγόρθι, έχει το Μαύρο Καλαδοτινό σε νέα ποικιλία κόκκινη που βγαίνει. Έχει ποικιλίες τοπικές πολλές. Η περιοχή της Νεμαίας, της Κορίνθου, που είχε αναπτυχθεί πάρα πολύ, ήταν η περιοχή που έδινε το περισσότερο κόκκινο
παραγωγικά κρασί στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή έχουμε και πολύ μεγάλη παραγωγή στο Λευκό. Κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος, μια πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη στην περιφέρεια της Θήβας, με πολύ μεγάλες παραγωγές. Φέτος θα ξαναδοθούν και άδειες για φυτεύσεις, οπότε θεωρώ ότι και περισσότερες περιοχές που δεν έχουν φυτευτεί, οι άλλες καλλιεργίες που δεν έχουν αποδώσει, θα μεταφερθούν στο κομμάτι της Αμπέλου. Έχουμε μεγάλα κομμάτια και της Ταφίδας πλέον, που για διάφορους λόγους, επειδή η παραγωγή της αρχίζει και φθήνει, οι εμπελώνες μετατρέπονται σε υνοποιήσιμοι. Οπότε έχουμε ένα διαφορετικό πεδίο στην Πελοπόννησο. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη, κομμάτια που δεν γνωρίζουμε. Η Ηλία έχει 13 εινοποιεία αυτή τη στιγμή. 13 εινοποιεία. Η Ηλία. Με πιάτσε εδώ αδιάμαστε. Έτσι. Ναι, δεν το γνωρίζουμε οι περισσότεροι. Δεν τα έχουμε δοκιμάσει οι περισσότεροι. Όπως είπα, είμαστε μια νέα χώρα. Είμαστε πολύ χαμηλά. Εδώ θα σταθώ σε αυτό που είχες πριν, ότι πρέπει να γίνει ένας συνδυασμός και των εινοποιείων, αλλά και της ευρύτερης περιφέρειας που ανήκει το εινοποιείο, το κάθε εινοποιείο, στην προσπάθεια της αναγνωρισιμότητας, για να φτάσει τελικά και το προϊόν στο καταναλωτή, αλλά και να γίνει δυνατότητα επισκεψιμότητας των εινοποιείων από τους Έλληνες και άλλα και τους ξένους. Νομίζω ότι ναι, πρέπει να επισκεφτούμε. Δηλαδή, ποιος ξέρει ότι η Ζάκυνθος έχει 8 ή 9 εινοποιεία. Ούτε αυτό πες. Ήξερε ότι έχει, αλλά με τοπικές ποικιλίες. Με τοπικές για τις τοπικές ποικιλίες, ναι. Η Λευκάδα, αντίστοιχα. Δηλαδή, μπορούμε να βρούμε σημεία να επισκεφτούμε, ανθρώπους να μιλήσουμε, να γνωρίσουμε, να δούμε την κουλτούρα, να γνωρίσουμε την γαστρονομία της περιοχής. Επειδή ξέρω ότι εκτός από το κλασί σκέφτεσαι ωραίους συνδυασμούς γευστικούς και πειραματίζεις αυτό, κατά πόσο βλέπεις τον κόσμο και ιδιαίτερα τους ξένους να αναζητούν τέτοιες γεύσεις? Έχουμε ανέβει πάρα πολύ. Έχουμε πολλούς νέους σεφ πλέον που δημιουργούν μια πολύ ωραία κίνηση στην ελληνική γαστρονομία. Επειδή το συζητήσαμε πριν, η μεγάλη ανάπτυξη των εστιατορίων στην Ελλάδα ήταν στις δύο μεγάλες πόλεις, κυρίως στην Αθήνα και δεύτερη τη Θεσσαλονίκη. Γαστρονομικά. Πλέον κάθε περιοχή της Ελλάδας έχει πολύ πολύ καλά εστιατόρια. Αυτό το βλέπουμε και σε παρουσίαση μεγάλων κλαδικών και μη, ας πούμε, εκθέσεων ή εκδηλώσεων, που από συναδέλφους που είναι από εκπροσωπώντας κάθε περιοχή ξεχωριστά. Έχουν βάλει και το τοπικό προϊόν. Ναι. Δηλαδή κάθε εστιατόριο περιοχής αναφέρεται σε ένα τοπικό προϊόν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό θα μας βοηθήσει να αναδείξουμε και τα νέα μας προϊόντα. Είχα πρόσφατα κάποιους φίλους Γάλλους, οι οποίοι ασχολούνται με το τυρί. Και όταν τους έδωσα να δοκιμάσουν τυρί στην Ελλάδα, μου είπαν: μα δεν το γνωρίζαμε. Ξέρουμε ότι έχει φέτα η Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν έχει μόνο φέτα. Έχει πάρα πολλά τυριά. Έχει πολύ καλά τυριά. Έχει πολύ καλά αλαντικά. Τώρα μπορείτε να επαναφέρετε το λουκάνικο Μικόνου, η κάπαρη... η λούζα της Τίνου. Να πούμε τα αλαντικά της Κέρκυρας. Θα μιλάμε σε Βρετανίας, δηλαδή για το τοπικό προϊόν, για τα αρωματικά χόρτα του Ολύμπου. Έχουμε να μιλήσουμε πάρα πολύ καιρό. Και όλα αυτά είναι συνδεδεμένα με τη γαστρονομία και την κουλτούρα της περιοχής. Δεν είναι κάτι που δημιουργήσαμε τώρα ή ανακαλύψαμε τώρα. Το χρησιμοποιούσαν στην περιοχή, απλά δεν το είχαμε αναδείξει. Νομίζω ότι τώρα σιγά σιγά... Και τα τελευταία χρόνια, γιατί έχει πάει μια μεγάλη διαδρομή, έχουμε φύγει λίγο από την φιλοσοφία εντός εισαγωγικών του χήμα και έχουμε πάει σε
και στη συσκευασία, σε πολλές εκτιμές συσκευασίες, πλησιάζοντας μάλιστα και κάποια ανάλογα με τα προϊόντα και σε παραδοσιακές, να πλησιάζει πολύ κοντά στην παράδοση και σε παραδοσιακές συσκευασίες, τέτοια που να αναδεικνύει και το προϊόν. Ναι. Όσον αφορά το κομμάτι του κρασιού... Το λέω αυτό γιατί έχει συμβεί να αρπάζουν και τις συσκευασίες από κουζίνες. Ναι. Όσον αφορά το κομμάτι του κρασιού, το κομμάτι του ασκού και του παραδοσιακού προϊόντος, δυστυχώς είναι ακόμα αρκετά μεγάλο στα εστιατόρια, θεωρώντας ότι θα δώσει πιο οικονομικό προϊόν. Θεωρώ ότι μια αξιόλογη ιδιωτική ετικέτα θα ήταν καλύτερο σημείο αναφοράς. Παρόλα αυτά, ακόμα και στο κομμάτι του ασκού, του χύμα, έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα από πολλά εινοπία. Ίσως γιατί κοστολογικά δεν αντέχουν να κάνουν, να πάνε σε άλλη συσκευασία. Το προϊόν τους όμως είναι εφάμιλο των εμφιαλωμένων και υπάρχουν πολλά εστιατόρια που έχουν αναφορά στο προϊόν τους. Και είναι ένα κομμάτι που είπαμε πριν, τι πρέπει να ψάξει ο πελάτης στο ράφι. Εγώ δεν θα πω τι πρέπει να ψάξει στο ράφι, θα πω τι πρέπει να ψάξει στο ποτήρι κρασί που θα ζητήσει, να έχει σημείο αναφοράς, να έχει ποικιλία, να είναι ένα σημείο αναφοράς, ακόμα και στα μικρά. Εδώ θα κάνω και μια αναφορά στους νέους, που τα τελευταία χρόνια, και ας με επιβεβαιώσεις, δίνεται δυνατότητα να γνωρίσουν το ελληνικό κρασί, ξεκινώντας από μια πολύ χαμηλή τιμή στο ποτήρι, κάτι το οποίο, και νομίζω αυτό βοήθησαν τα wine bars, τη δυνατότητα αντί να γευτούν, να δοκιμάσουν κρασιά τα οποία απλώς φαντάζομαι μακριά, όπως είναι μεγάλοι παίκτες στον χώρο, όπως είναι η οικογένεια Λαζαρίδη, είναι ο Κυριάννης, ο Γιώργος Βασιλείου, που θύμα Α κτλ. Τα οποία μπορεί να τα βλέπουμε από μακριά, γιατί λέμε τώρα ένα μπουκάλι μπορεί να στοιχίζει 20, 30, 50 ευρώ. Εγώ δεν μπορώ. Αλλά δίνοντας 5 ευρώ, μπορώ να έχω τη δυνατότητα να δοκιμάσω. Ακριβώς. Το wine bar λοιπόν ήρθε να παίξει αυτό το ρόλο. Ένα ρόλο που δεν μπορούσε να το παίξει το wine bar, που είχε μεγαλύτερη, το bar, το οποίο είχε μεγαλύτερη έμφαση στο ποτό και δεν ήθελε να βάλει πολλά ποιοτικά κρασιά. Το εστιατόριο που έχει έμφαση στο καλό κρασί, αλλά σε συνδυασμό με πιάτα, γιατί αυτή είναι η δυναμική του. Εκεί λοιπόν πολλοί κόσμος δεν μπορούσε να το αντέξει, δεν μπορούσε να το συνδυάσει. Το wine bar ήθελε να παίξει ακριβώς αυτό το ρόλο, να δώσει τη δυνατότητα στον κόσμο να γευτεί μια μικρή μπουκίτσα, μια τοπική γεύση, την οποία θα τη συνδυάσει με ένα τοπικό προϊόν. Να πάρει ένα κρασί που δεν θα μπορούσε να το αγοράσει, θα το αγόραζε για να το γευτεί στο σπίτι με φίλους μόνο, μέσα από μια διαδικασία, να το βάλει ίσως και στην καθημερινή του πρόταση. Τα wine bar έχουν τη δυνατότητα να ανοίγουν μεγάλες ετικέτες, γιατί και στην Ελλάδα έχουμε μεγάλα κρασιά, έχουμε ποιοτικά κρασιά, πολύ μεγάλα, με ένα κόστος αυξημένο, γιατί είναι η παραγωγή του τέτοια και όχι γιατί ο παραγωγός έχει βάλει μεγάλη τιμή. Είναι ο τρόπος παραγωγής, είναι η ποιότητα του κρασιού που το σε καταλέγει στα μεγάλα κρασιά, που δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε εύκολα, που δεν θα τα πληρώσουμε κάποια εκατοντάδες ευρώ σε ένα εστιατόριο, γιατί δεν μπορεί όλος ο χώρος να το κάνει. Μπορούμε άνετα όμως με μια τιμή λογική να τα ανοίξουμε σε ένα wine bar και να το γνωρίσουν περισσότερος κόσμος και να καταλάβει τη διαφορά που λέμε τη σχέση ποιότητας-τιμής, γιατί θα πληρώσεις πιο ακριβό, θα πληρώσεις 10 ευρώ ένα ποτήρι κρασί, γιατί κάποιο άλλο ποτήρι θα το πληρώσει τα 3, ποιοτικά και τα 2, αλλά σε σχέση με το τι θέλει να δείξει το καθένα. Wine Bar 33, πλατεία Προσκόπων, Αμίντα 4, στο Παγκράτη, δίνοντας τη δικιά του ταυτότητα, δίνοντας τη δυνατότητα να ταξιδέψετε στο ελληνικό κρασί και στην ιστορία του ελληνικού κρασιού. Αν λέω κάτι λάθος, με διορθώνεις. Θα χαρώ να σας δω με πολλές ερωτήσεις. Διαβάστε, γιατί κάνει πολλές ερωτήσεις. Μη φοβηθείτε. Θα περάσετε πολύ όμορφα, ένας πολύ ωραίος ζεστός χώρος.
έχει δροσιά εκεί η πλατεία. Αξίζει να το επισκεφτείτε. Wine Bar 33. Ο κύριος Δημήτρης Σπυρόπουλος σας περιμένει. Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη, που να σας ταξιδέψει σε κάθε περιοχή ξεχωριστά της χώρας μας, σε ένα εινικό ταξίδι, συνοδευόμενο από ωραίες γεύσεις, αρώματα και τον αέρα τον ελληνικό. Κυρίως με διάθεση να γνωρίσουμε, ο κόσμος πρέπει να είναι χαλαρός και να έχει χρόνο. Το κρασί είναι για φίλους, δημιουργεί φιλίες, κουβέντες, πολιτισμό. Εδώ μου δίνεις μια ωραία πράγμα να θυμίσω μια γρήγορη ιστορία. Πριν πολλά χρόνια βρίσκομαι στην Λευκάδα, θεκμένα, και κάθομαι αργά το βράδυ με ένα ζευγάρι Έλληνες που γνωριστήκαμε και έχουν καλέσει ένα ζευγάρι Φιλανδών. Για να καταλάβεις τώρα, εντελώς αφρικά. Οι άνθρωποι λοιπόν μας κοιτάζανε, άρχισαν να ανάβουν τα πυρούνια και να γεμίζουν τα ποτήρια και μας κοιτάζανε. Και απευθύνουμε, λέω, στην κοπέλα της, λέω, μην τρως αμπουλάκι. Εδώ είναι μια παράδοση, η παράδοση η ελληνική, λέει, γινόμαστε όλοι μια ωραία παρέα. Συνηθίζεται γύρω από ένα τραπέζι να λέμε ωραίες ιστορίες και να γευόμαστε την ελληνική κουζίνα και το κρασί, λέγοντας ιστορίες, αστεία, λέγοντας τους πόντους καημούς και τις διάφορες σκέψεις μας. Της έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση, γεμίσαμε τα ποτήρια, στην υγειά σας, σας έχουμε καλό καλοκαίρι, ραντεβού στην επόμενη περίοδο, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε στον δρόμο, πίνουμε, δεν μας πίνει, γευόμαστε και αναζητούμε την ελληνική παράδοση και τα ελληνικά προϊόντα. Απευθύνομαι και στους αγαπητούς συμπατριώτες του απόδημου ελληνισμού. Σας περιμένουμε στη μητέρα πατρίδα. Αναζητήστε τα ελληνικά προϊόντα είτε στην Ελλάδα είτε στις χώρες που είστε. Αναζητήστε το ελληνικό κρασί. Υποστηρίχτε τα ελληνικά προϊόντα. Αξίζει, γιατί πραγματικά τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη ανάπτυξη, τουλάχιστον μια και αναφερόμαστε στον Ίνο, αναφερόμαστε στο ελληνικό κρασί, που πραγματικά υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη. Έχουμε μια πολύ μεγάλη εξαγωγή. Η εξαγωγική μας δύναμη είναι πολύ μεγάλη. Εξάγουμε σχεδόν σε κάθε χώρα. Και βλέπουμε ότι οι νέοι άνθρωποι, ιδιαίτερα τα τελευταία 3-5 χρόνια, δημιουργούν και χώρους εστίασης με ελληνικά προϊόντα στο εξωτερικό. Είτε μικρούς είτε λίγο μεγαλύτερους χώρους, που βλέποντας σε κάποια ρεπορτάζ στα τηλεοπτικά κανάλια είδαμε ότι υπάρχει ανταπόκριση, δηλαδή αναζητούν οι ξένοι το ελληνικό προϊόν, το ελληνικό στοιχείο. Έτσι, το αναζητούν, αλλά επειδή ακριβώς είμαστε μια μικρή χώρα, εξάγουμε πολύ, αλλά και πάλι είναι πολύ λίγο σε σχέση με το τι εξάγουν άλλες χώρες. Άρα θα πρέπει να το αναζητήσουμε για να μπορέσουμε να το βρούμε. Δεν είναι μπροστά στα μάτια μας στο εξωτερικό καθημερινά. Δυστυχώς, αν δεν μπορούμε να είμαστε μέσα σε όλους τους χώρους που πουλάνε κρασί, στα σούπερ μάρκετ, στις μεγάλες αλυσίδες του εξωτερικού, είμαστε σε πιο εξειδικευμένους χώρους και θα πρέπει να πείσουμε και τον τουρίστα και εμείς να ξέρουμε ότι το ελληνικό κρασί ταξιδεύει, ο ελληνικός πολιτισμός ταξιδεύει παντού. Αν τον επιζητήσουμε, θα τον βρούμε. Υπάρχει στην Ιαπωνία, υπάρχει στην Κίνα, υπάρχει στην Αμερική. Αν και εσείς θέλετε να ταξιδέψετε, Wine Bar 33, Αμίντα 4, στο Παγκράτη, αναζητήστε τον Δημήτρη Σπυρόπουλο να σας ταξιδέψει πραγματικά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σου εδώ, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ. Θα χαρώ να σας δω. Βεβαίως, σύντομα θα είμαστε κοντά σου. Να έχετε ένα ευχάριστο καλοκαίρι. Γεια σας.